Συμβαίνει το εξής παράδοξο. Γύρισα το βίντεο και δεν τράβηξε ποτέ. Οπότε το βίντεο το γυρίζω δεύτερη φορά. Πώς σας φαίνεται αυτό? Σήμερα θα απαντήσουμε σε μια ερώτηση που μου κάνετε πάρα πολύ. Αξίζει να αλλάξω οθόνη? Αξίζει να αλλάξω μπαταρία? Πού θα αλλάξω μπαταρία? Έχει αυθεντικές? Δεν είναι μια ερώτηση, είναι πολλές και θα τις απαντήσουμε σήμερα όλες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. dimigeo.gr για να μην χάνεις και εσύ νέα για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Κάτω στην περιγραφή θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι από τα social media να ακολουθήσεις για να μην χάνεις νέα για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Πρώτα απ' όλα, θέλω να δώσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Νίκο που μου έδωσε τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται για να σας κάνω αυτό το βίντεο. Οπότε πας να ακολουθήσεις και το Tech Lab γιατί πρέπει. Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Πρώτο και βασικό θα πιάσουμε τις οθόνες. Οι οθόνες, έχω να σας πω ότι γενικότερα υπάρχουν τριών ειδών οθόνες στην αγορά. Πριν ξεκινήσω το βίντεο, θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχουν αυθεντικά ανταλλακτικά από την Apple. Όποιος σας λέει ότι σας δίνει αυθεντικά ανταλλακτικά, δεν ισχύει. Αυθεντικά ανταλλακτικά έχουν μόνο επίσημα καταστήματα πώλησης. Στην Ελλάδα νομίζω είναι μόνο τα iStorm, αν δεν κάνω λάθος. Τα οποία ναι μεν αναλαμβάνουν το κόστος της επισκευής με αυθεντικά ανταλλακτικά που θέλεις νεφρό για να φτιάξεις το κινητό σου, γιατί δεν αξίζει προφανώς να αναλάβεις όλο αυτό το κόστος για να το φτιάξεις και θα σας εξηγήσω γιατί. Και φυσικά πολλές φορές, πρέπει να σταματήσω να λέω και φυσικά, πολλές φορές τα στέλνουν στην Ολλανδία για να γίνει η επισκευή. Γιατί κάποιες επισκευές, ίσως στα πιο καινούργια μοντέλα συμβαίνει αυτό, δεν μπορούν να αναλάβουν γιατί δεν έχουν τα απαραίτητα ανταλλακτικά που χρειάζεται ή τα εργαλεία ίσως για να το διορθώσουν. Ξεκινάμε από τα καταστήματα που αναλαμβάνουν επισκευές iPhone και Apple γενικότερα. Ας πάρουμε πρώτα τις οθόνες. Οι οθόνες χωρίζονται σε τρία βασικά πάνελ. Τις LCD, Soft LED και τις Hard LED. Έτσι, λοιπόν, ας πάρουμε όμως τα πράγματα από τις LCD πρώτα. Η LCD είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει κατ' εμέ σε οθόνη. Είναι αυτές οι κακές οθόνες με τα γκρίζα χρώματα. Το μόνο iPhone που έχει κρατήσει τις οθόνες της LCD, χώρια από τις παλιότερες, είναι το iPhone 11. Γι' αυτό κιόλας είναι ο λόγος που με βλέπετε ότι είμαι πολύ κατά τον iPhone 11, εσείς που με ρωτάτε. Γιατί έχουν οθόνες LCD. Στην LCD, ναι, μεν έχεις πολύ καλές, εντυπωσιακές, τρομερές κάμερες στο iPhone σου και η LCD σου τα ρίχνει όλα μέχρι και που δεν πάει. Οπότε βγάζεις μια πολύ ωραία φωτογραφία από το iPhone 11, τη στέλνεις σε ένα iPhone X και η φωτογραφία είναι η μέρα με τη νύχτα. Γιατί προφανώς η κάμερα και το πάνελ μπορεί να αποδώσει πολύ καλύτερα τα εντυπωσιακά χρώματα που έχει τραβήξει. Οπότε, γι' αυτό αν έχεις iPhone 11, καλό θα ήταν αν έχεις πάσει την οθόνη, ναι, να κοιτάξεις να πάρεις κάποιο άλλο τηλέφωνο, ή αν θέλεις Sony και δεν να το κρατήσεις, να πας να το επισκευάσεις, αλλά θα βάλεις μόνο μια LCD οθόνη. Πάμε στις Soft LED και τις Hard LED. Οι Soft LED και οι Hard LED έχουν μικροδιαφορές μεταξύ τους. Οι Soft LED ίσως είναι λίγο καλύτερες, οι Hard LED ίσως είναι λίγο κατώτερες στο φωτισμό, στη φωτεινότητα. Δεν θα σας πω εγώ το διαχωρισμό, δείτε τον με το κατάστημα το οποίο θα σας επισκευάσει. Αλλά έχετε στο μυαλό σας ότι είναι Soft LED και Hard LED και θα σας εξηγήσουν τη διαφορά που έχουν οι οθόνες μεταξύ τους. Πάμε στην αλλαγή της μπαταρίας. Η αλλαγή της μπαταρίας συνιστάται προφανώς μετά το 80% του κινητού σας. Η μπαταρία λέει ότι θέλει service έτσι κι αλλιώς την υγεία μπαταρίας που σας δέλει το iPhone ή στους κύκλους φόρτισης που σας είχα πει στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε δει. Τώρα, αν σε περίπτωση πας να αλλάξεις μπαταρία, προφανώς και πάλι δεν μπορείς να βάλεις αυθεντική. Έτσι, η μπαταρία η αυθεντική δεν υπάρχει. Μόνο στα επίσημα καταστήματα πώλησης που για άλλη μια φορά πρέπει να δώσεις νεφρό για να την αλλάξεις. Πάμε όμως στο σενάριο ότι εσύ πας σε ένα κατάστημα third party, τρίτου παρόχου, service, έτσι, κάποιου καταστήματος που είναι στη γειτονιά σου ή στην πόλη σου και θα πας να αλλάξεις μπαταρία. Αν σου πει ότι θα σου βάλει αυθεντική, δεν ισχύει. Ξεκαθαρίζουμε αυτό. Γιατί η Apple δεν πουλάει αυθεντικά ανταλλακτικά σε τρίτους. Επίσης, για τα καταστήματα τα οποία θέλουν να ασχοληθούν και να γίνουν καταστήματα τα οποία μπορούν να έχουν αυθεντικά ανταλλακτικά της Apple, η δικλίδα ασφαλείας που σου δίνει η Apple είναι πάρα πολύ αυστηρή και τα περισσότερα μαγαζιά δεν μπορούν να αντέξουν όλο αυτό. Κρατήστε το. Οπότε γενικότερα δεν θα βρεις πολλά μαγαζιά τα οποία θα είναι επίσημοι μεταπολιτές. Πάμε όμως στο σενάριο ότι πας να αλλάξεις μπαταρία. Η Apple στα καινούργια μοντέλα, αυτό ισχύει από το iPhone XS και πάνω αν δεν κάνω λάθος, σου βγάζει ειδοποίηση ότι η μπαταρία δεν είναι αυθεντική. Αυτό το πράγμα πλέον
μπορείς να το εξαλείψεις αν πας σε ένα κατάστημα το οποίο αναλαμβάνει να στο διορθώσει αυτό. Δηλαδή, σου βγάζουν την καλωδιοτενία από την παλιά μπαταρία, την αυθεντική μπαταρία, και τη βάζουν στην καινούργια. Η καλωδιοτενία έχει πάνω το τσιπάκι το οποίο αναγνωρίζει την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Οπότε, όταν θα πάτε να αλλάξετε την μπαταρία, καλό είναι να ρωτήσετε αυτό το πράγμα αν έχετε μια πιο καινούργια συσκευή από το iPhone XS και πάνω. Στο iPhone X δεν υπάρχει θέμα για την ώρα που γίνεται αυτό το βίντεο. Το ίδιο ισχύει και για τα πιο καινούργια μοντέλα στις οθόνες. Τώρα δεν ξέρω από ποιο μοντέλο και πάνω ισχύει αυτό για την οθόνη, αλλά αν σε περίπτωση αλλάξεις οθόνη, πλέον η οθόνη σου βγάζει μήνυμα ότι δεν είναι αυθεντική. Αν θες πάλι να εξαλείψεις αυτό το τη μη αυθεντικότητα της οθόνης, υπάρχει πάλι τρόπος. Πολλά καταστήματα αναλαμβάνουν την αλλαγή του digitizer. Δηλαδή, τι είναι το digitizer? Είναι η αφή. Η οθόνη χωρίζεται σε δύο διαφορετικά μέρη. Είναι το digitizer και είναι και το OLED ή LCD panel, έτσι. Δηλαδή η οθόνη, εκεί που βλέπεις ουσιαστικά τα χρώματα, τα αντικείμενα και οτιδήποτε. Οπότε αναλαμβάνει να αλλάξουν το digitizer με ένα κόστος φυσικά λίγο πιο ακριβό. Όπως επίσης και να αλλάξεις προφανώς την καλωδιοτενία στην μπαταρία, επίσης είναι ένα κόστος λίγο πιο ακριβό. Όχι ότι αλλάζει κάτι αν δεν το κάνεις, έτσι, δηλαδή αν απλά αλλάξεις την μπαταρία ή απλά αλλάξεις την οθόνη, απλά θα έχεις ένα σπαστικό μήνυμα του τύπου ότι δεν είναι αυθεντικά τα ανταλλακτικά που έχεις βάλει. Μικρό το τίμημα, αν θέλεις φυσικά να βάλεις αυθεντική, αν δεν θέλεις να βάλεις αυθεντική. Επίσης, το κόστος για να τα αλλάξεις, όπως είπα, είναι λίγο πιο ακριβό, αλλά επίσης πολύ μικρότερο από το κόστος που θα έδινες για να βάλεις μια αυθεντική οθόνη. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο φυσικά, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Teamigeo.gr για να μην χάνεις νέα που συμβαίνουν στο οικοσύστημα της Apple και περιμένω στα σχόλια να μου κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση έχεις και να πιάσω μια ωραία συζήτηση. Δεν ξεχνάς επίσης, όλα τα social που θέλεις θα βρεις κάτω στην περιγραφή. Instagram, TikTok και Twitch, και θα τα πούμε και εκεί. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.